Ξεκινώντας κανείς από την αρρύθμιση, μπορεί να πει πως είναι η παράσταση των φυσικών αριθμών με σύμβολα. Ο συνηθέστερος τρόπος αρρύθμισης στην αρχαία Ελλάδα γινόταν με τη χρησιμοποίηση των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου. Γι' αυτό το λόγο και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, την αποκάλυψη χρησιμοποιώντας την αρρύθμιση της εποχής του, έγραψε τον αριθμό 666 με χ, ξ και σίγματα. Οι Ρωμαίοι εφάρμοσαν ένα άλλο σύστημα αρρύθμισης, ενώ τον 13ο αιώνα άρχισε η αραβοϊνδική αρρύθμιση με τα γνωστά ψηφία 0, 1, 2, η οποία γενικεύτηκε τον 15ο αιώνα και χρησιμοποιείται έκτοτε παγκοσμίως. Από τη δεκαετία του 1970 όμως και εξής, με την πρόοδο της τεχνολογίας χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά νέοι τρόποι αρρύθμισης, τελείως διαφορετικοί από αυτούς που ξέρουμε. Χρησιμοποιήθηκαν γραμμωτοί κώδικες για την παράσταση των αριθμών. Έτσι, η ανάγνωση αριθμών των διαφόρων προϊόντων γίνεται ταχύτατα και με τρόπο αλάνθαστο. Η ανάγνωση των αριθμών γίνεται με την πρόσπτωση πάνω στο γραμμωτό κώδικα μιας λεπτής δέσμης φωτός λέιζερ, η οποία αντανακλάται διαφορετικά όταν πέφτει πάνω σε μαύρη γραμμή και διαφορετικά όταν πέφτει πάνω σε άσπρη. Αυτή ακριβώς η εναλλαγή μαύρων και άσπρων γραμμών διαφορετικού πάχους είναι μοναδική για κάθε ψηφίο και αποτελεί την ταυτότητα του κάθε αριθμού. Τα συστήματα γραμμωτού κώδικα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί είναι περίπου 200 τον αριθμό. Από αυτά, τα πλέον γνωστά είναι το UPC και το EAN 13. Το σύστημα EAN 13 ονομάζεται έτσι γιατί ο κωδικός αριθμός κάθε πράγματος απαρτίζεται από 13 ψηφία. Το πρώτο ψηφίο κάθε τέτοιου 13 ψηφίου αριθμού γράφεται χωριστά σαν αραβικός αριθμός αριστερά του γραμμωτού κώδικα, ενώ τα υπόλοιπα 12 ψηφία του αριθμού γράφονται σε δύο υποπεδία, ένα αριστερό και ένα δεξιό, με τους χαρακτήρες του γραμμωτού κώδικα. Τα δύο υποπεδία των 12 αριθμών χωρίζονται με μαυρό-ασπρούς βοηθητικούς χαρακτήρες που βρίσκονται ένας στην αρχή, ένας ακριβώς στο μέσον και ένας στο τέλος. Ο γραμμωτός κώδικας αποτελείται από παράλληλες σκοτεινές γραμμές διαφορετικού πάχους, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται φωτεινά διαστήματα, διαφορετικού πάχους πάλι. Τα διάφορα ψηφία των αριθμών του δεκαδικού συστήματος παριστάνονται με διαφορετική και μοναδική για κάθε ψηφίο αλληλουχία μαύρων και λευκών διαστημάτων διαφορετικού πλάτους. Η αλληλουχία των μαύρων γραμμών και των άσπρων διαστημάτων από την οποία απαρτίζεται καθένα από τα 12 ψηφία του κώδικα EAN 13 έχει ορισμένο πλάτος αποτελούμενο από 7 τυποποιημένες μονάδες πλάτους. Συγκεκριμένα για την παράσταση κάθε ψηφίου χρησιμοποιούνται 4 εναλλαγές μαύρων και άσπρων γραμμών διαφορετικού πλάτους η καθεμία, αλλά με συγκεκριμένο συνολικό πλάτος. Στο κωδικό σύστημα EAN 13 χρησιμοποιούνται 3 sets αριθμών. Βλέπουμε 3 οριζόντιες γραμμές, τα set A, B, C, με διαφορετική κωδικοποίηση των ψηφίων από το 0 έως το 9. Τα set A και B χρησιμοποιούνται για κωδικοποίηση των αριθμών του αριστερού υποπεδίου του γραμματού κώδικα, ενώ το set C χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αριθμών του δεξιού υποπεδίου του γραμματού κώδικα. Έτσι λοιπόν, ο αριθμός 6 παριστάνεται όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ ο αριθμός 0 στο σχέδιο που ακολουθεί. Για όλες τις ομάδες κωδικοποίησης, κάθε φωτεινή μονάδα πλάτους αντιστοιχεί στη γλώσσα του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο 0, ενώ κάθε σκοτεινή μονάδα στο 1. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ψηφίο του δεκαδικού συστήματος, από το 0 ως το 9, αποτελείται από διαφορετική αλληλουχία του 0 και του 1. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν γνωρίσματα της κωδικοποίησης στο σύστημα EAN 13 είναι τα εξής. Πρώτον, ότι κάθε αριθμός απαρτίζεται από 4 εναλλαγές, 2 μαύρου και 2 άσπρου, διαφορετικού αριθμού μονάδων πλάτους η κάθε μία εναλλαγή. Δεύτερον, ότι παρατηρείται το φαινόμενο της αντιστροφής στα set A και C στην κωδικοποίηση του ίδιου ψηφίου, η οποία αντιστροφή όταν συγκρίνουμε είναι απλή αντιστροφή, ενώ όταν συγκρίνουμε τα set B και C είναι αντιστροφή ολόκληρου του αριθμού ή κατοπτρική αντιστροφή. Όταν συγκρίνουμε τα set A και B, παρατηρούμε ότι η αντιστροφή είναι ανάποδη. Τρίτον, ότι όλοι οι αριθμοί του αριστερού υποπεδίου είναι μονή, δηλαδή τελειώνουν σε 1, ενώ εκείνοι του δεξιού υποπεδίου είναι ζυγή, τελειώνουν σε 0. Εάν παρατηρήσουμε όμως το σχέδιο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη, θα διαπιστώσουμε ότι εκτός από τη γραμμωτή παράσταση των 12 μεταβλητών αριθμών, που αλλάζουν από αντικείμενο σε αντικείμενο, υπάρχουν και 3 αμετάβλητοι βοηθητικοί χαρακτήρες ή όπως αποκαλούνται μπάρες ασφαλείας. Οι χαρακτήρες αυτοί υπάρχουν πάντοτε στην ίδια θέση, στο αριστερό δηλαδή άκρο, στο κέντρο και στο δεξιό άκρο του γραμματού κώδικα. Η γραμμική κωδικοποίηση των χαρακτήρων αυτών φαίνεται να είναι αριστερά, στο κέντρο και δεξιά, ενώ στην πραγματικότητα είναι όπως φαίνονται τώρα στο σχέδιο. Οι τελευταίοι χαρακτήρες, αν γραφούν σε διαδική μορφή, έχουν ως εξής: 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 και 1, 0, 1, 0 αντιστοίχως.
Ο ισχυρισμός ότι οι προαναφερθέντες χαρακτήρες έχουν τη δεύτερη γραμμική κωδικοποίηση και την αντίστοιχη διαδική μορφή προέρχεται από την παρατήρηση ότι η πρώτη λευκή γραμμή αριστερά και η τελευταία δεξιά συγχέονται με το λευκό περιθώριο, το οποίο όπως φαίνεται στο σχέδιο αποτελεί μέρος της όλης παράστασης του γραμματού κώδικα και ονομάζεται μάλιστα ήσυχη ζώνη. Σημειωτέων ότι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των γραμματών κωδίκων UPC και EAN13 είναι απαραίτητη η ύπαρξη λευκού περιθωρίου αριστερά και δεξιά του όλου συμβολισμού, ο οποίος αρχίζει από την αριστερή μπάρα ασφαλείας και τελειώνει στη δεξιά μπάρα ασφαλείας. Το λευκό περιθώριο, μάλιστα, όχι μόνο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της όλης παραστάσεως του γραμματού κώδικα, όπως εμφανίζονται στις προδιαγραφές των κωδικών UPC και EAN13, αλλά πρέπει να έχει και ορισμένο πλάτος. Περαιτέρω απόδειξη ότι πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν ικανοποιητικό λευκό περιθώριο αποτελεί το γεγονός των συστάσεων των κατασκευαστών των γραμματών κωδίκων να μην τυπώνονται αυτοί στις άκρες της συσκευασίας των διαφόρων προϊόντων, καθώς και η οδηγία να είναι καθαρό το λευκό αυτό περιθώριο. Σπουδαιότερη ακόμη είναι η παρατήρηση ότι οι αριθμοί του αριστερού υποπεδίου αρχίζουν από 0 και καταλήγουν σε 1, ενώ του δεξιού υποπεδίου αρχίζουν από 1 και καταλήγουν σε 0. Συνάγεται έτσι ότι ο σαρωτής λέιζερ, είτε κινούμενος εξ αριστερών προς τα δεξιά, είτε κινούμενος αντιστρόφως εκ δεξιών προς τα αριστερά, πάντοτε αρχίζει να διαβάζει από το 0. Εάν δεν υπάρχει λευκό περιθώριο, δεν είναι δυνατόν να διαβάσει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Όσον αφορά τώρα στο μεσαίο βοηθητικό χαρακτήρα, αυτός αποτελεί συγχώνευση του αριστερού και του δεξιού βοηθητικού χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας αυτός, επειδή βρίσκεται ακριβώς στη μέση του πεδίου του γραμματού κώδικα, δεν θα ήταν δυνατόν να παρασταθεί ούτε με την αριστερή του γραφή, ούτε με την δεξιά του γραφή. Η γραφική παράσταση της μεσαίας μπάρας ασφαλείας αποτελεί την άριστη μορφή του συμψηφισμού της παραστάσεως του αριθμού 6 από τα σετ B και C, όπως φαίνεται και στη συνέχεια. Όπως βλέπουμε, τα τρία λευκά διαστήματα που αντιστοιχούν στο 0 και από τις δύο πλευρές δεν δίνουν πρόσθετη πληροφορία, γιατί ήδη το μήνυμα του αριθμού έχει δοθεί από τα τέσσερα πρώτα διαστήματα, όπου με μοναδικό τρόπο συμπληρώνονται οι τέσσερις εναλλαγές μαύρου και άσπρου. Με την τελευταία μορφή της, η μεσαία μπάρα ασφαλείας διαβάζεται από το σαρωτή αμφίδρομα, αρχίζοντας πάντα από το λευκό διάστημα 0, τόσο από αριστερά προς τα δεξιά, όσο και από τα δεξιά προς τα αριστερά. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την ανάγνωση των υπολείπων αριθμών των δύο υποπεδίων του γραμματού κώδικα. Οι κατασκευαστές θα έλεγε κανείς πως οφείλουν να δώσουν μια απάντηση γιατί επεφύλαξαν αυτή τη συγκεκριμένη παράσταση για τον αριθμό 6, ο οποίος μόνος ορίζεται πλήρως από τέσσερα συνεχόμενα διαστήματα πλάτους και όχι για οποιονδήποτε άλλο αριθμό. Μετά τα παραπάνω μπορεί να καταλήξει κανείς το συμπέρασμα, πέρα από την εμφανή οπτική ομοιότητα, ότι οι μπάρες ασφαλείας στην αρχή, στο μέσο και στο τέλος του γραμματού κώδικα, του EAN13 και του UPC, είναι τρία εξάρια που βρίσκονται σε αδιάσπαστο σύνδεσμο με τους μεταβλητούς αριθμούς του κώδικα. Είμαστε σε μία, ένα πέλαγος αγνίας όλης μας, εννοώ τεχνολογικής και πληροφοριακής αγνίας, και είμαστε και ταυτόχρονα αποδέκτες πληθώρας πληροφοριών. Μάλιστα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει το 666. Έχουν κυκλοφορήσει 500.000 βιβλία στο εξωτερικό από διαφορετικές εκκλησίες. Πολλούνται με το κιλό στην Ελλάδα αυτά τα βιβλία. Με το κιλό, με διαφορετικές εκδοχές και ερμηνείες. Μένουμε στο καθαρά τεχνολογικό. Υπάρχει ή δεν υπάρχει στους ενιαίους σχεδιαζόμενους κωδικούς, στα barcode και σε όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας της πληροφορικής, η παρουσία του 666. Λοιπόν, βεβαίως και υπάρχουν τα τρία εξάρια με κωδικοποιημένη όμως μορφή. Μάλιστα. Τα τρία ζεύγη των λεπτών γραμμών που προεξέχουν προς τα κάτω ονομάζονται guard bars, δηλαδή στα ελληνικά θα λέγαμε μπάρες ασφαλείας. Μάλιστα. Κάθε ένα από τα ζεύγη αυτά μοιάζει οπτικά με την απεικόνηση του αριθμού 6 στα σύνολα B, ναι, και C. Δεν να ρωτήσω κάτι, επειδή είδαμε... Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Σαχινιάν. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι καθαρά πρακτικό. Εσείς ασχολείστε με την πληροφορική. Μάλιστα. Γιατί έπρεπε να είναι 666? Και για παράδειγμα, γιατί δεν ήταν. Όχι ότι θα άλλαζε τίποτα στην έννοια την αποκαλυπτική του χαράγματος. Ναι. Αλλά γιατί κάποιος μπορεί να κατέφυγε στο 666 και τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κόστους, από πλευράς τεχνολογίας, γιατί επελέγει αυτός ο αριθμός. Έχετε μια επιστημονική προσωπική εξήγηση γι' αυτό? Λοιπόν, θα μπορούσε να διαλεχθεί οποιοδήποτε άλλος αριθμός. Δεν υπάρχει δηλαδή επιστημονική εξήγηση ότι έπρεπε να είναι το 6. Μπορούσε να είναι και το 7 και το 1 και οποιοδήποτε άλλο. Τώρα, γιατί διαλέξανε το 6, αυτός είναι ένας λόγος. Εσείς οι δημοσιογράφοι να κάνετε μια έρευνα, να ανακαλύψετε τα αίτια. Εγώ δεν μπορώ να σας πω γιατί είναι το 6 και δεν είναι το 7. Ναι. Μπορώ όμως να σας πω ότι είναι το 6. Είναι το 6. Είναι το 6.
θα έχετε ήδη δει τα πάνελ με... Τα πάνελ τα έχουμε δει. Την άποψή σας θέλουμε για να κατανοήσουμε, ναι, γιατί και όταν δεν το βλέπουμε είναι το 6. Ναι, λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ότι πέρα από την οπτική ομοιότητα που έχουν τα τρία αυτά ζεύγη, ναι, έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του κωδικοποιημένου αριθμού 6. Λοιπόν, τα δύο ακραία ζεύγη από μπάρες που, ναι, βλέπουμε αριστερά και δεξιά του γραμμωτού κωδικού παρουσιάζονται φαινομενικά να αποτελούνται από τρία διαστήματα, δηλαδή από τρία modules. Ναι. Όπως γνωρίζετε, ένας αριθμός, ένα ψηφίον μάλλον του κωδικού, διαιρείται σε 7 μέρη, σε 7 modules λέγονται στην πληροφορική. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές οι δύο μπάρες φαίνονται ότι έχουν φαινομενικά το πλάτος 3 εβδόμων. Και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι αριθμοί ή δεν είναι τουλάχιστον τα εξάρια. Πρέπει όμως να σας πω ότι τα υπόλοιπα 4 λευκά modules που, ναι, απαιτούνται για να συμπληρωθεί η κωδικοποίηση του αριθμού του ψηφίου μάλλον 6 υπάρχουν, αλλά συγχωνεύονται με το λευκό περιθώριο το οποίο υπάρχει αριστερά και δεξιά της όλης παραστάσεως, η οποία στην ορολογία της πληροφορικής ονομάζεται quiet zone, δηλαδή ήσυχη ζώνη. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή, μάλιστα, αν αυτό το κομμάτι που βλέπουμε εμείς ως γραμμωτό, ναι, αντί να το έχουμε σε σημεία που έχει αριστερά και δεξιά άσπρα, ναι, το κολλούσαμε σε ένα προϊόν, γιατί εγώ το έχω δει ως οδηγία εταιρείας. Ναι. Λέει, προσέξτε, μην βάλετε τον κωδικό αυτόν του προϊόντος σε μαύρο απάνω, μπράβο, να έχει μπράβο, μαύρο αριστερά και μαύρο δεξιά, ναι, γιατί τότε το μηχάνημα δεν μπορεί, δεν να μπορεί το διαβάσει. Να διαβάσει, ναι. Είναι απαραίτητο, δηλαδή, το του χαλάω τα εξάρια του άμα το βάλω πάνω σε μαύρο. Ναι. Επειδή το εξάρι, το αριστερό εξάρι παρίσταται με 4 λευκά διαστήματα, μάλιστα, ένα μαύρο και ένα άσπρο και πάλι ένα μαύρο. Μάλιστα, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Το, ναι, βλέπετε. Λοιπόν, αυτά τα τέσσερα διαστήματα συμψηφίζονται, ναι, με το αριστερό κενό μέρος, αυτό το quiet zone. Το ίδιο ισχύει και για το δεξιό εξάρι. Α, οπότε έτσι αποκωδικοποιείται ο αριθμός ως 3 έβδομα που γίνεται 6. Απορροφάται λοιπόν από την quiet zone, από την ήσυχη ζώνη και δεξιά και αριστερά το υπόλοιπο του εξαριού. Καταλάβατε? Κατάλαβα πλήρως. Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι πώς η πληροφορική καταφεύγει σε τέτοιους, αν θέλετε, χαρακτηρισμούς. Quiet zone. Να σας πω το εξής. Ήσυχη ζώνη. Η πληροφορική είναι στα χέρια της νέας εποχής. Μάλιστα. Καταλάβατε? Ναι. Τι άλλο να σας πω? Η πληροφορική δεν είναι κακή από μόνη της. Η πληροφορική, όχι, είναι ένα μαχαίρι. Αλλά υπάρχουν άτομα που εμπλέκουν μυστικισμό μέσα και διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Να σας πω ότι το νέο λειτουργικό σύστημα το οποίο θα επικρατήσει σύντομα, ναι, σε όλα τα κομπιούτερ λέγεται Inferno, κόλαση.